Περίμενα με αυτό, αγαπητέ Άδωνη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε διότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας συνεχίζονται. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι επειδή η Βρετανία φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 31 Δεκάτου και το καινούριο ακαδημαϊκό τετράμινο ξεκινάει τον Σεπτέμβριο, Ανδρέα, εμείς πιστεύαμε ότι και για το Σεπτέμβριο του 2021 θα παίρναμε αυτά τα ωφέλη τα οποία απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη διότι αλλάζει το σχεδιασμό πολλών ανθρώπων όσον αφορά την οικονομική πτυχή, φαντάζομαι. Ναι, είναι γεγονός ότι άλλαξαν τα πλάνα αρκετών. Ναι. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, Ανδρέα, είναι κάτι το οποίο θα ερχόταν μια μέρα. Ναι. Απλώς ήρθε πιο γρήγορα από την μέρα που το υπολογίζαμε, αν θέλεις. Και μας έπιασε έτσι προεκπλήξεως όλους μας. Να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτή η κίνηση έγινε για σκοπούς στρατηγικής, αν θέλετε. Εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, αλλά απλώς το αναφέρω ότι υπάρχει και αυτή η πτυχή. Δηλαδή έρχεται η Βρετανία να προκαταβάλει, αν θέλετε, την απόφαση, αν θέλετε, να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις καλύτερα. Θεωρείς ότι αυτό θα επηρεάσει την απόφαση οικογενειών να στείλουν τα παιδιά τους στη Βρετανία, δηλαδή θα έχουμε λιγότερους φοιτητές? Τι πιστεύεις? Θα επηρεάσει, Ανδρέα, αλλά να πω ότι ακόμα δεν έχουμε δει και δεν ξέρουμε ακόμα την τελική μορφή που θα έχουν τα πράγματα από το Σεπτέμβριο του 2021. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Ναι, ναι. Γίνεται τώρα μια, αν θέλεις, αντεπίθεση από τα πανεπιστήμια. Τα οποία πανεπιστήμια έχουν κάνει αρκετόν lobbying για να μην βγει αυτή η ανακοίνωση. Η οποία ανακοίνωση, παρεμπιπτόντως, αφορά μόνο την Αγγλία. Δεν αφορά τη Μουαλία, δεν αφορά τη Σκωτία ακόμη. Και είναι καλά να το αναφέρουμε αυτό. Ναι, σωστό. Άρα δεν έχουμε καθαρή ακόμα εικόνα τι θα ισχύσει. Ναι. Μας έχουν πει μέσω αυτής της ανακοίνωσης ότι δεν θα δικαιούμαστε το ύψος των διδάκτρων που απολαμβάνουν σήμερα οι Βρετανοί, αλλά δεν μας έχουν πει επίσης και σε ποια κατηγορία, αν θα δημιουργήσουν ή αν θα έχουμε έναν ιδιαίτερο καθεστώς ως χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ξέρουμε ότι θα αυξηθούν τα διδάκτρα, δεν ξέρουμε όμως ποια θα είναι τα διδάκτρα που θα απολαμβάνουμε από το Σεπτέμβριο του 2021. Σωστό. Συνεπώς δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Ήδη ξεκίνησαν κάποια πανεπιστήμια, Ανδρέα, και είναι καλά να το αναφέρουμε, να δίνουν εκπτώσεις και υποτροφίες. Τώρα μελετούν ακριβώς τους τρόπους αντίδρασης. Είναι κάτι το οποίο τα πανεπιστήμια μελετούσαν από πριν, διότι ήξεραν ότι μια μέρα θα ερχόταν αυτό. Και άρα έχουν τα πανεπιστήμια κάποια ευελιξία να δώσουν, αν θέλεις, εκπτώσεις και ίσως να φέρουν τα δίδακτρα σε έναν επίπεδο το οποίο θα είναι λογικό. Ναι. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι πανεπιστήμια... Το δάνειο είναι ένας παράγοντας σημαντικός. Το δάνειο είναι ένας παράγοντας και συμφωνώ ότι το δάνειο από ό,τι φαίνεται σταματάει, Ανδρέα. Mm-hmm. Όμως μπορεί τα δίδακτρα να πέσουν στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν τριετή πτυχία. Κάποιοι θα πρέπει να, γονείς, φοιτητές θα πρέπει να κάνουν τον δικό τους οικονομικό προγραμματισμό και να δουν ποιοι μπορούν, όταν βεβαίως θα ξέρουμε και θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα, εσύ αγαπητέ Άδωνη, γνωρίζεις την αγορά, τη σπουδαστική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου όσο λίγη και αντιλαμβάνομαι ότι ξέρεις και μπορεί να καταλάβεις ότι μιλάμε για μια ολόκληρη βιομηχανία. Άρα δεν νομίζω ότι εύκολα θα κάνει πισωγύρισμα και θα διώξει φοιτητές ξένους η Μεγάλη Βρετανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα τη συμφέρει σε καμιά περίπτωση. Όχι, γι' αυτό και έχω πει, Ανδρέα, δύο παραμέτρους. Έναν είναι η αντίδραση των πανεπιστημίων που τώρα την βλέπουμε και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν και ποιες θα είναι οι ενέργειες που θα κάνουν. Και δύο, να αναφέρω ξανά ότι αυτή η απόφαση είναι της Αγγλίας. Συνήθως πρώτη έβγαινε με ανακοινώσεις η Σκωτία για αυτά τα θέματα. Φέτος έχει προλάβει η Αγγλία τη Σκωτία.
Και αυτόν έχει τη δική του σημασία, αν θέλεις. Τώρα, απλώς να αναφέρω, Ανδρέα, και κάτι άλλο. Δεν έχουμε ξεκάθαρη άποψη, ξεκάθαρη εικόνα, συγγνώμη, για τους φοιτητές που θα πάνε τον Γενάρη του 2021. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα ισχύσει για Μάλιστα. τους φοιτητές αυτούς Μάλιστα. που εμπίπτουν μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά 2021, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτοί θα πάρουν τα δάνεια και θα δικαιούνται το ύψος των διδάκτρων που δικαιούνται οι φοιτητές που θα πάνε το Σεπτέμβριο του 2020. Εξακολουθεί να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, αγαπητέ Άδωνη, η πρώτη επιλογή για τους Κύπριους φοιτητές και τις Κύπριες φοιτήτριες. Δεν έχουμε, Ανδρέα, τα στοιχεία, όμως να πω ότι πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Βρετανία πρέπει να είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ίσως τώρα να έχει ξεπεράσει η Ελλάδα την Βρετανία. Πριν μερικά χρόνια ήταν το αντίθετο. Πιστεύω ότι τώρα ίσως η Ελλάδα να ξεπερνά τους φοιτητές που σπουδάζουν στη Βρετανία. Έχουν μπει και κάποιες άλλες χώρες φίνα, έτσι, που δεν είχαμε στο παρελθόν. Ναι, βεβαίως η αριθμή είναι ακόμα μικρή, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπουμε μεγάλους αριθμούς σε χώρες άλλες όπως Γερμανία. Υπάρχουν φοιτητές σε Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ολλανδία. Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η χώρα η οποία κέρδισε κάποιους φοιτητές, όμως λόγω του ψηλού επίπεδου έχασε και αρκετούς, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως υπάρχουν αυτές οι αγορές, υπάρχουν κάποια αγγλόφωνα προγράμματα, ιδιαίτερα στην Ολλανδία, και είναι καλά ο κόσμος να τα κυνηγήσει, να βρει αυτές τις Ξέρεις τι αγορές. πιστεύω, επειδή όταν λέμε στέλνω ένα φοιτητή για παράδειγμα στην Βρετανία, δεν είναι μόνο τα δίδακτρα. Η χώρα επωφελείται από μια σειρά άλλα πράγματα. Τη διαμονή του, τα έξοδα του για φαγητό, για τη διακίνησή του, για την τηλεφωνία του, τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Άρα δύσκολα να το πιστέψω ότι θα απεμπολίσει ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών η Βρετανία και θα χάσει όλο αυτό το εισόδημα. Άρα ο τρόπος θα βρεθεί, μπορεί να είναι διαφορετικός τρόπος Ναι. για προσέγγισης. Συμφωνώ, Ανδρέα, και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί έδιναν και δίνουν μέχρι Βέβαια, και το Σεπτέμβριο του 20, βέβαια. όπως είχατε Χάνει από πει, το δάνειο, το δάνειο κερδίζει από αλλού στο η δεκαπλάσιο. Βρετανία. Βέβαια. Ναι, απλώς να αναφέρω και κάτι άλλο, Ανδρέα. Την Τετάρτη στη Βουλή θα συζητηθεί και το θέμα της απαλλαγής από το στρατό για στρατιώτες οι οποίοι δεν θα χάσουν, αν θέλει, αυτά τα δικαιώματα ή αυτά τα ωφελήματα Μάλιστα. εξαιτίας του ότι θα καταταγούν στην Εθνική Φρουρά. Μάλιστα. Έχει εγγραφεί αυτό το θέμα και θα συζητηθεί και είναι κάτι το οποίο είναι καλά το έχουμε υπόψη μας. Σωστό. Πολλοί, ιδιαίτερα στρατιώτες, νιώθουν αδικημένοι διότι τα κορίτσια της χρονιάς αυτής θα μπουν κανονικά στα πανεπιστήμια. Ενώ, μιλώ τώρα για το Σεπτέμβριο του 20, ενώ τα αγόρια θα πρέπει να καταταγούν στο στρατό και είναι κάτι το οποίο συζητείται από πάρα πολλούς γονείς και από βουλευτές, μπορώ να σου πω, και γι' αυτό το θέμα έχει εγγραφεί και θα το συζητήσουμε στη Βουλή την Τετάρτη. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αγαπητέ Άδωνη. Ο κορονοϊός σαφέστατα επηρέασε και τις σπουδές, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες. Αλλά επειδή το ξέρεις το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αναδείξει όμως και κάποιους άλλους τρόπους μάθησης. Δηλαδή, έφερε ξανά στο προσκήνιο την εξαποστάσεως διδασκαλία, το πτυχίο εξαποστάσεως, πράγματα τα οποία τα είχαμε αφήσει στο περιθώριο. Ναι, όντως αυτή είναι πραγματικότητα. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση ήρθε για να μείνει και δεν είναι απλά ένα φρούτο, αν θέλεις, της εποχής λόγω κορονοϊού. Και αυτή ίσως είναι η λύση για πολλά προβλήματα και θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, Ανδρέα. Και ίσως, και το συνδέω με το προηγούμενο θέμα που σας έχω πει για τους στρατιώτες, ίσως να είναι και μία λύση Σωστό. για τους στρατιώτες οι Και οποίοι βέβαια. θα χάσουν, αν θέλει, αυτά τα ωφελήματα, όμως ίσως μπορούν και να εγγραφούν, αν πάρουν τις διευκολύνσεις από το Υπουργείο Άμυνας, ίσως να μπορούν να εγγραφούν φέτος και να αρχίσουν τις σπουδές τους εξαποστάσεως, χωρίς να χάσουν αυτά τα ωφελήματα τα οποία θα έχουν τα κορίτσια αυτής της χρονιάς. Τώρα, ένα πτυχίο που παίρνει κάποιος από εξαποστάσεως διδασκαλία και φοιτηση είναι ισότιμο με ένα άλλο πτυχίο που έχει φοιτηση και παρουσία ένας φοιτητής. Μια πολύ καλό το ερώτημα, Ανδρέα.
Αυτό θα πρέπει κάποιος να το ελέγξει πριν ξεκινήσει τις σπουδές του. Συνήθως, ένα πτυχίο εξ αποστάσεως δεν είχε την ίδια αναγνώριση με ένα πτυχίο το οποίο κάποιος φοιτητής διαζώσει. Βεβαίως εξαρτάται και από το επίπεδο. Δηλαδή, αλλιώς αντιμετωπίζουν την αναγνώριση του πτυχίου, του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού. Άρα, ναι, τώρα εξαιτίας του κορονοϊού δεν έχει κάποια διαφορά εάν κάποιος κάνει κάποιους μήνες εξ αποστάσεως την φοίτησή του. Όμως, το να κάνεις ολόκληρο το πτυχίο εξ αποστάσεως, πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα με την αναγνώριση του πτυχίου αυτού. Άρα, καλό να το ψάξει κάποιος που σκοπεύει να κάνει εξ αποστάσεως φοίτηση. Έτσι, αυτό εννοείς και καλά βέβαια το λες, διότι βεβαίως, πρέπει να και ξέρει. Καλά το ξέρουμε για να λέμε τα πράγματα βέβαια, με το όνομά τους. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας, την πολύ χρήσιμη. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του, οι οικογένειες βάζουν τα κάτω το χαρτί και το μολύβι και κάνουν υπολογισμούς. Αν συμφέρει ή όχι, βέβαια, ο καθένας θα το κρίνει εξειδίων. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και τις εξελίξεις. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς θα διαφορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Άδωνη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα σύντομο και επιστρέφουμε με τον δόκτωρα τον Πέτρο τον Καραγιάννη. Και αυτό το Super Weekend γέμισε το καρότσι σου και φτιάξε εμπειρίες με χαλούμι 25% φθηνότερα 1,38. Λούτζα φέτες 35% φθηνότερα 3,04 €. Και σορτσάκι γυναικείο 7,99. Βρείτε αυτά και άλλα σούπερ προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας φυλάδιο. 10 χρόνια Lidl. 10 χρόνια Quality for Less. Αγρός. Το μόνο φυσικό μετάλλικο νερό στα 1235 μέτρα. Νερό από ευλογημένο τόπο. Γιατί είναι το ντομέστος ασταμάτητο? Γιατί σκοτώνει τα μικρόβια και εμποδίζει τη συσσόρευση αλάτων. Γιατί πραγματοποιούμε μέχρι και 1000 εργαστηριακές δοκιμές εξόντωσης μικροβίων κάθε εβδομάδα. Σκοτώνουμε τα μικρόβια χωρίς...